Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, την κυρία Σαββίδου και τον κύριο Σουρμαλή για την πολύ τιμητική πρόσκληση να μετέχω στο απεικονιστικό κομμάτι του Ορθοπαιδικού αυτού σεμιναρίου. Εγώ θα μιλήσω για τη μαγνητική τομογραφία στις πατήσεις του Άγγκωνα. Η μαγνητική τομογραφία υπέρηχος είναι η πιο τελευταία μέθοδος. Η μαγνητική τομογραφία, κλασική πλέον μέθοδος, καθιερωμένη, προτελευταία μόθα. Εξακολουθεί να είναι μέθοδος εκλογής για τη μελέτη των αρθρώσεων. Γιατί αυτό? Καταρχάς, έχει την καλύτερη δυνατότητα χαρακτηρισμού ιστών. Πράγμα το οποίο αφορά τα μαλακά μόρια, σύνθεσμοι, τένοντες, χόντροι, τον θύλακο, τα νεύρα, αλλά και τον μυελό των οστών. Μυελός των οστών, να σημειώσω, στα άλλα έχει μπει πολύ δυναμικά ο υπέρηχος στα μαλακά μόρια. Ο μυελός των οστών όμως και τα οστά δεν μπορεί να περάσει η δέσμη, οπότε εξακολουθούμε να έχουμε σημαντικό προβάδισμα. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της μαγνητικής τομογραφίας είναι η πολυεπίπεδη απεικόνηση, τόσο σε μικρό όσο και σε μεγάλο οπτικό πεδίο, που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε όλες τις δομές, επιφανειακές και εντοβάθη, σε μία και μόνη εξέταση. Οι εικόνες τώρα της μαγνητικής τομογραφίας είναι αρκετά εποπτικές, που σημαίνει ότι, θα πείτε κι εσείς τη δικιά σας εμπειρία, αρκετές βοηθητικές, αρκετά βοηθητικές στο χειρουργό. Και παράλληλα υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης από περισσότερο από ένα διαγνωστές. Παίρνει το CD, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη και να καταλάβουν και οι συνάδελφοι ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Επιπλέον δεν υπάρχει ονείσου ακτινοβολία. Και μια σημείωση, να πούμε ότι η μαγνητική αρθρογραφία είναι μια μέθοδος που είναι με ενταρθρική έγχυση και γραφικού, όπως τα ξέρετε, εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, κυρίως στις μερικές ρήξεις συνδέσμων, αλλά εφαρμόζεται περιορισμένα σε αθλητές που έχουν συνδεσμικές κακώσεις και πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Φυσικά και δεν είναι πανάκια η μαγνητική τομογραφία. Το πρώτο είναι το αυξημένο κόστος και μικρότερη διαθεσιμότητα συγκριτικά με τους υπερήχους, την απλή ακτινογραφία αλλά και την αξονική, πράγμα που δεν την καθιστά αρχική μέθοδος προσέγγισης. Σχετικά χρονοβόρα είναι, όχι και πάρα πολύ. Σίγουρα δεν έχουμε τη δυνατότητα δυναμικής εξέτασης, τουλάχιστον στους μαγνήτες οι οποίοι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπάρχουν βέβαια και οι μικροί μαγνήτες που στο εξωτερικό τους παίρνουν και σε ορθοπαιδικά γιατρία και υπάρχει δυνατότητα κίνησης. Ένα άλλο, όπως να πούμε, ότι δεν είναι η καλύτερη μέθοδος για το φλοιό, όπου εκεί εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα για πολύ, βέβαια είναι απλή ακτινογραφία και όσον αφορά μικρές φλοιικές αλλοιώσεις, μικρά κατάγματα, η υπολογιστική τομογραφία που θα μας βοηθήσει να δούμε παρεκτοπίσεις, κατασπάσεις, σε μια πιο επίγουσα βάση τη στιγμή, που είναι μάλιστα και πιο διαθέσιμη. Και μην ξεχνάτε, δεν γράφετε μαγνητικές τομογραφίες. Παίρνετε πάντα ιστορικό αν ασθενής έχει βηματοδότη ή κοχλιακό εμφύτευμα. Στα επόμενα λεπτά θα δούμε κάποιες εφαρμογές, τις μαγνητικές, βασικές εφαρμογές μαγνητικής τομογραφίας στις ανατομικές δομές και τις παθήσεις του Άγγκωνα. Πρώτο, ήδη έχει υποθεί από τους προηγούμενους ομιλητές, οστικές βλάβες, αφανή κατάγματα, οστικές θλάσεις, κατάγματα τα οποία δεν φαίνονται στην απλή ακτινογραφία και στην υπολογιστική τομογραφία. Βλέπουμε το παθολογικό σήμα, εδώ πέρα αυτή η γραμμή κατάγματος, μαύρο σήμα, χαμηλή ένταση σήματος σε ταφέν ακολουθία, υψηλό σήμα σε ακολουθία στήρ με το παρακείμενο αιμάτωμα. Οστικές θλάσεις, άλλο ένα παράδειγμα, υπάρχει ρήξη στο έσω συνδεσμικό σύστημα και πρόσκρουση της κερκίδας με τον κόνδυλο, τα kissing contusions. Πάμε στην οστεοχοντρίτιδα. Οστεοχόντρινη αλλίωση του πρόστιου άνου κονδύλου σε εφήβους, μέθοδος εκλογής μαγνητική τομογραφία. Μπορεί να μας ξεχωρίσει πολύ ωραία αν η αλλίωση είναι σταθερή ή ασταθής. Σε αυτό το παράδειγμα είναι μαγνητική τομογραφία. Η αλλίωση έχει χαμηλό σήμα. Δεν παρεμβάλλεται υγρό μεταξύ της αλλίωσης και του κονδύλου. Λέγεται ότι η μαγνητική τομογραφία, και είναι έτσι όντως, είναι μέθοδος εκλογής. Παρόλα αυτά, και όταν υπάρχει αρκετό υγρό στην άρθρωση, που συνήθως έτσι συμβαίνει,
μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και με μια απλή μαγνητική τομογραφία, όπως αυτό εδώ το περιστατικό. Βλέπετε αυτή την περιοχή, την σχετικά διαβγαστική μεσάφια του φλοιού, στον κόνδυλο σε ένα αγόρι 17 ετών. Στη μαγνητική λοιπόν τομογραφία, η περιοχή παθολογική, πολύ χαμηλό σήμα, έχει κερματιστεί, άστημα σε τάφα ένα ακολουθία. Βλέπουμε ότι περιβάλλεται από υγρό, δεν είναι αρθρογραφία, είναι μαγνητική τομογραφία. Περιβάλλεται από υγρό, είναι μια ασταθής αλίωση. Σε άλλη τομή βλέπουμε κι άλλο ένα ελεύθερο σώμα. Προσοχή, δεν μπερδεύουμε με αυτό εδώ που είναι το ψεύδο έλλειμμα του κονδύλου, η περιοχή μετάπτωσης του αρθρικού χόντρου στη γυμνή περιοχή. Αυτό είναι στην οπίσθια επιφάνεια, το άλλο είναι στην πρόσθεια. Αποφυσίτιδα το αποσπαστικό κάταγμα του έσωπου κονδύλου σε μικρούς, σε ανώριμους αθλητές σκελετικά. Γνωρίζουμε από την απλή ακτινογραφία την σκλήρινση, διάσταση και σταδιακά κερματισμό της απόφυσης. Στη μαγνητική τομογραφία υπάρχει το οστικό είδημα, το οποίο φαίνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αλλοιώσει στην απλή ακτινογραφία. Πάμε εν συντομία στις σύνδεσμικές κακώσεις. Στο σύνδρομο τώρα βλεσής υπερφόρτισης μπορούμε να δούμε ανεπάρκεια του έσωπλάγιου συνδέσμου, πράγμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα δυνάμεις έλξη στο ολέκρανο, δημιουργεί οστεοφύτων, χτυπάει το ολέκρανο με το οστεοφυτάτο στην τροχηλία, υπάρχει έλλειμμα εδώ στον αρθρικό χόνδρο και ένα οστικό είδημα στο ολέκρανο. Πολλές δομές μέσα σε μία εξέταση και αρκετές πληροφορίες για το μηχανισμό της κάκωσης. Μία, δύο, τρεις περιοχές τις οποίες θα πρέπει να βλέπουμε. Πάμε στην οπίσθια έξω αστάθεια, πάλι σε μία εξέταση μπορούμε να δούμε αρκετά πράγματα. Σε αυτή εδώ την εργασία οι Χάκλ και συνεργάτες είχαν βρει διαφοροποίηση στο πλάτος του μεσάρθρου διαστήματος στην βραχιολένια άρθρωση. Εδώ έχουμε ανεπάρκεια, εδώ πέρα υπάρχει έντονη τενοντοπάθεια, αυτή πολύ συχνά συνδυάζεται με ρήξη του ολένιου κερκιδικού συνδέσμου, υπάρχει ταυτόχρονα ρήξη και στο πρόστιο κομμάτι του κερκιδικού συμπλέγματος. Ελάχιστο υγρό έχει φύγει, γιατί έχει και μια περιορισμένη ρήξη ο αρθρικός θύλακος, ενώ το ολένιο συμπλέγμα διατηρείται κέραιο. Προχωράμε στους μυς και τους στένοντες της περιοχής, έξω επικονδυλίτιδα, κλινική διάγνωση, εύκολη διάγνωση. Έχει μπει πολύ δυναμικά βέβαια εδώ πέρα και ο υπέρηχος. Υπάρχει ρόλος για το MRI. Ακόμα κρατάει κάποιο ρόλο σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ανταπόκριση στη θεραπεία. Θέλουμε να δούμε την έκταση του νόσου. Δεν ξεχνάμε, πολύ καλή εποπτική μέθοδο στη μαγνητική τομογραφία για πρώην χαιρετική χαρτογράφηση. Και επιπλέον, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ρήξης των υποκείμενων συνδέσμων, όταν υπάρχει τέτοια υποψία μπορούμε όλοι νουάν να δούμε πολύ αξιόπιστα και τον κερκιδικό ολένιο σύνδεσμο. Η κλασική εικόνα, πάχυνση σε τα φένα και τα δύο ακολουθίες με σήμα, το οποίο όμως δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο όσο αυξημένο στο υγρό, συγκρίνεται με την φυσιολογική απεικόνιση του κοινού καταφυτικού τένοντα των εκτινόντων με χαμηλό σήμα και λιγότερο πάχος. Η σοβαρή μέτρια τονοτοπάθεια έχει βρεθεί και το βλέπουμε και στην κλινική πράξη ότι σχετίζεται με ρήξη του ολένιου κερκιδικού πλάγιου συνδέσμου. Όπως αυτή την περίπτωση, προσέξτε το σήμα πως έρχεται κάθετο στον άξονα του συνδέσμου. Πάμε τώρα στον δικέφαλο τένοντα. Η ρήξη του δικεφάλου τένοντα, εύκολη κλινική διάγνωση και απεικονιστικά σπασμένος ο τένοντας με έλξη κεντρική, δημιουργεί, αλλά βέβαια και κλινικά, το Popeye sign. Έχουμε ρόλο εμείς σε αυτό. Έχουμε ρόλο όταν δεν έχει σπάσει από νεύρωση. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι μια πλήρης ρήξη, αλλά συνηθέστερα είναι μια εκτεταμένη μερική ρήξη, όπου η απονεύρωση κρατάει μεν στη θέση της, εδώ τον τένοντα, εδώ βλέπετε μια εκτεταμένη μερική ρήξη, κάποια είναι κρατάει τη θέση της, μια μικρή φιλική ασάφεια εδώ, κάποια άλλη έχει σπάσει, κοιτάξτε εδώ, μεγάλη διάμεση ρήξη, κρατάει την θέση του ο τένοντας, υπάρχει είδημα στα μαλακά μόρια
και διάταση του θυλάκου του δικεφάλου. Ρήξη του τρικεφάλου τένοντα, όπως όλοι οι τένοντες, μερική ρήξη μπορεί να είναι και πλήρης ρήξη, τη βλέπουμε πολύ ωραία και με τον υπέρηχο, εικονομαγνητικής τομογραφίας, συνδυάζεται με ολένια μπουρσίτιδα, εστίαση υψηλού σήματος στην κατάφυση του τένοντα και είδημα. Και προχωράμε τώρα στα νεύρα. Ποιος είναι ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας στα νεύρα? Τώρα με την, μπορούμε να δούμε το νεύρο αυτό καθ' αυτό. Το νεύρο το βλέπουμε κυρίως όμως με πρωτόκολλα μιας καινούργιας μεθόδου μαγνητικής νευρογραφίας, δηλαδή η οποία είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί υψηλή ανατομική ευκρίνεια για ανατομικές δομές, μαζί με ενίσχυση της έντασης του σήματος. Αυτό που μπορεί να κάνει λοιπόν η συνηθισμένη όμως μαγνητική τομογραφία, αυτό που μπορεί να κάνει πέρα από την ανάδειξη του νεύρου αυτού καθ' αυτού, η οποία συνήθως δεν το βλέπουμε το νεύρο για να λέμε την αλήθεια, μπορεί να δει το απονευρωτικό πρότυπο των μυών. Και από εκεί να βγάλουμε συμπέρασμα ποιο νεύρο πάσχει πραγματικά και σε ποιο επίπεδο. Επίσης μπορούμε να δούμε, να ακολουθήσουμε την πορεία των νεύρων, κάτι που προϋποθέτει βέβαια την ανατομική γνώση αυτής της πορείας, και να δούμε αν στην πορεία αυτή υπάρχουν κάποιες αιτίες που το πιέζουν, το παγιδεύουν. Πιο συχνή θέση παγίδευσης των νεύρων στην περιοχή του αγκώνα είναι η παγίδευση του ολαινίου νεύρου μέσα στον ολένιο σωλήνα. Πολλά τα αίτια, τριβή, βλυσή υπερφόρτιση, οστεόφυτα, όπως αυτή εδώ πέρα την περίπτωση, έσω επικίνδυνη λίτιδα. Παρακολουθούμε τον νεύρο στην διαδρομή του, το βλέπουμε ότι είναι διωγγωμένο και με αυξημένο σήμα. Εδώ ένας επιτροχύλιος εγγονιαίος μυς που το σμπρώχνει στον κόνδυλο. Για να μιλήσουμε για ολένια νευρίτιδα, δεν αρκεί να έχουμε απλά αυξημένο σήμα, αλλά πρέπει το νεύρο να είναι μεγαλύτερο από αυτή εδώ πέρα την τιμή 0,08 τετραγωνικά εκατοστά. Αυτή η τιμή δίνει αρκετή ευαισθησία και ειδικότητα. Δεν ξεχνάμε ότι μια απλή αύξηση σήματος στη μαγνητική τομογραφία μπορεί να παρατηρηθεί και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Για το κερκιδικό τώρα νεύρο και το μέσο νεύρο, συχνά δεν φαίνονται, βλέπουμε όμως τα αποτελέσματα από την απονεύρωση των μυών, η οποία συνίσταται σε απεικόνηση δήματος, υψηλό σήμα σε στυρ ακολουθίες, στην περιοχή νεύρωσης. Εδώ έχουμε παγίδευση του οπίσθιου μεσόστιου νεύρου κλάδου του κερκιδικού και έχουμε υψηλό σήμα στους εκτείνοντες μυς του αντιβραχίου. Κατά αναλογία στο μέσο νεύρο, σε αυτή την περίπτωση έχουμε το σύνδρομο των πρινιστών, το σύνδρομο του πρινιστή, που σημαίνει ότι έχουμε παγίδευση του μέσου νεύρου πριν δώσει το πρόστιο μεσόστιο, είδημα στον στρογγύλο πρινιστή, ενώ εδώ πέρα έχει δώσει το πρόστιο μεσόστιο και έχουμε είδημα στον τετράγωνο πρινιστή, στον εντοβάθη καμπτήρα των δακτύλων και του μεγάλου δακτύλου. Για να πάμε λίγο στις παθήσεις του αρθρικού θυλάκου. Κάτι που θα μπορούσε να χρησιμεύσει η μαγνητική τομογραφία είναι στην ανάδειξη αυτής εδώ της μηνισκοειδής αλλίωσης, που είναι μια μικρή πλήκα στο έξω διαμέρισμα. Αυτή πρέπει να είναι μικρότερη από 3 χιλιοστά. Έχει τα χαρακτηριστικά του μηνίσκου, δηλαδή εδώ πέρα τη βλέπουμε παραμορφωμένη και μεγάλη. Όπως όλες οι πλήκες, προδιαθέτουν σε τριβή στον αρθρικό χόνδρο και χονδροπάθεια. Με τη μαγνητική τομογραφία μπορούμε να την αναδείξουμε. Πάμε στις θυλακίτιδες και με τον υπέρηχο βέβαια φαίνονται ωραία. Μπορεί να είναι αιμορραγία, κρυσταλλοπάθεια, λίμωξη σε έναν ασθενή με ουρική αρθρίτιδα, πάχυνση του αρθρικού θυλάκου σε έναν ασθενή με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και τέλος εδώ έχουμε σε έναν ασθενή με ομοιροφιλία, πάλι έχουμε μια μικρή πάχυνση του αρθρικού θυλάκου και υγρό, όχι όμως πολύ. Το θέμα είναι αυτή η πάχυνση εδώ είναι μύδικη, θα μπορούσαμε να τη δούμε και στην ρευματοειδή αρθρίτιδα. Μας λέει κάτι για την αναπόθεση σιδήρου και αιμοσιδηρίνης. Εδώ πέρα εφαρμόζουμε στο δεύτερο εργαστήριο μια μέθοδο με την οποία είναι πολύ ηχητική ακολουθία, με την οποία το σήμα γίνεται μεγαλύτερο, η επιφάνεια αυτή του σήματος γίνεται μεγαλύτερη καθώς σε διαδοχικούς ήχους, πράγμα το οποίο σχετίζεται με την ποσότητα της αιμοσιδηρίνης. Και προχωράμε στις μάζες μαλακών μορίων.
Έχουμε δυνατότητα ειδικής απεικόνησης σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε ειδική απεικόνηση, και ευτυχώς αυτές είναι συχνές, όπως εδώ πέρα είναι ένα λίπωμα, επίσης μπορεί να είναι μια θυλακίτιδα, ένα γάγκλιο, ένα αιμάτωμα, αλλά σε πολλές άλλες η απεικόνηση δεν είναι ειδική, όπως αυτή εδώ την περίπτωση, επιτροχύλου λεμφαδένα, μη ειδικό σήμα σε ταφένα και ταφδίο, παίρνει λίγο σκιαγραφικό, βοηθάει και ο υπέρηχος που βλέπει αυξημένη και επιθετική αιμάτωση, ήταν ένα λέμφωμα. Τι γίνεται τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση? Πάλι έχουμε έναν διωγγωμένο επιτροχύλιο λεμφαδένα, όμως γίνεται πολύ πραγματικά έτσι φασαρία στην περιοχή, δηλαδή πολύ είδημα μαλακών μορίων, ασαφή όρια, που όταν έχουμε όλη αυτή την ασάφεια στη μαγνητική τομογραφία σε μια ιδίως μικρή μάζα μαλακών μορίων, προσανατολιζόμαστε σε φλεγμονή. Πράγματι βγήκαν αντισώματα της Μπαρτονέλλας, ήταν μια νόσος εξ ονείχων γαλής. Συμπερασματικά λοιπόν, η μαγνητική τομογραφία παραμένει μέθοδος εκλογής, δεν είναι όμως αρχική μέθοδος εκλογής, γιατί έχει δυνατότητα διαφοροποίησης των, πολυεπίπεδη απεικόνηση, all in one, πολύ χρήσιμη στην, όταν η κλινική εξέταση και η ακτινολογική διάγνωση είναι αμφίβολη, ιδιαίτερη χρησιμότητα για τον μυαλό των οστών. Σας προσφέρουμε επιπλέον ωραίες εποπτικές εικόνες που είναι για το χειρουργείο, αρκετά καθοδηγητικές για την προεγχειρητική χαρτογράφηση. Στα σύνδρομα παγίδευσης νεύρων μπορεί να αναδειχτούν η αιτία της παγίδευσης, όπως και το αποτέλεσμα μέσω της απονεύρωσης, ανάδειξης απονεύρωσης των μειών. Ανάλογα σε διάφορες αρθρίτιδες μπορούμε να δούμε χαρτογράφηση των αλλοιώσεων του αρθρικού θυλάκου και τέλος μπορεί να συνεισφέρουμε στην διαφορική διάγνωση μάζας μαλακών μορίων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you.